μη πάντα γυναική εταιριζωμένη, μη ποτέ εμπέσει εις τα σφαγίδας αυτής. Δηλαδή, μη συναντάσαι με γυναίκα που εκδίδεται σαν εταίρα σε πολλούς. Μήπως συλληφθείς τις παγίδες της. Βλέπουμε ότι μετά από τις συμβουλές που αναφέρονται των συζύγων μέσα στο γάμο από τον Σοφόσυρα, έρχεται τώρα να πει και να συμβουλεύσει για τυχόν εξωγαμικές σχέσεις. Διότι δεν είναι μόνο στον κόσμο αυτόν ένας άνδρας και μία γυναίκα, υπάρχουν και άλλοι άνδρες, υπάρχουν και άλλες γυναίκες και μπορεί πολλά πράγματα να συμβούν. Έρχεται λοιπόν τώρα η σοφία του Θεού να μας πει πως πρέπει να προσέχει γενικά ο άνδρας και η γυναίκα, βεβαίως αντιστοίχως, πως πρέπει να προσέχουν έξω πια από τα πλαίσια του γάμου. Βέβαια και τα επόμενα χωρία μέχρι του στίχου 9 αναφέρονται στο ίδιο θέμα, αλλά με κάποιες διαφοροποιήσεις όμως. Τώρα θα πούμε μερικά γενικά πράγματα και δεν θα αφήσουμε τα χωρία τα παρακάτω, θα τα πιάσουμε, γιατί λέγει μη κάθεσαι να περιεργάζεσαι παρθένων γυναίκα, παρθένων κοπέλα. Λέγει ακόμη, και έχει κανείς πολλά να πει τώρα σε αυτό, λέγει ακόμη μη κάνει συντροφιά με τραγουδίστρια. Είναι διαφοροποιήσεις ενός και του αυτού θέματος που είναι όψεις, δηλαδή πλευρές, είναι χρήσιμες, τις οποίες βέβαια πρώτα θα πούμε την επόμενη φορά. Τώρα θα μείνουμε σε κάτι το πολύ γενικό. Πάντως, στην περίπτωση αυτής της αμαρτίας που λέγει πρόσεξε να μην υπαντήσεις, μη συναντήσεις εταιριζωμένη, δηλαδή πόρνη γυναίκα, εταίρα, πόρνη γυναίκα, πώς πρέπει εδώ να εκλάβουμε το θέμα? Ότι αυτή η γυναίκα είναι πανδρεμένη ή πανδρός? Ή ακόμη ο άνδρας είναι πανδρεμένος, νηστευμένος, δεν είναι ελεύθερος? Μάλλον πρόκειται για γυναίκα ελευθερίων ηθών, όχι πανδρεμένη, και μάλλον πρόκειται για άνδρα άχαμων. Συνεπώς πρόκειται περί σχέσεων πρώτου γάμου, διότι πιο κάτω, σαφώς και κατηγορηματικώς, αναφέρεται η Σοφία Σιράκ σε παραπτώματα με στο γάμο, όπως είναι η ηλικία. Άρα λοιπόν εδώ ομιλεί ειδικά για μια κατάσταση προ του γάμου. Εδώ πρέπει να προσέξει, λέγει ο άνδρας. Πολύ πρέπει να προσέξει ο άγαμος άνδρας. Και μάλιστα από τη στιγμή που αρχίζει να αποκτάει συνείδηση του εαυτού του, ο νέος, ο έφηβος, θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ στο θέμα αυτό. Όταν μάλιστα πια δεν είναι πια σπάνιες οι εταιριζόμενες γυναίκες, αλλά εταιριζόμενες μπορούν να χαρακτηριστούν ως επιτοπλίστων οι συμμαθήτριες του παιδιού μας. Ως επιτοπλίστων, όχι όλες τα φυλάκια, αλλά ως επιτοπλίστων. Καθίστε έξω από ένα σχολείο, ένα λύκειο, γυμνάσιο και λύκειο, να ειδείτε πώς συμπεριφέρονται οι κοπέλες στα αγόρια. Με τι προκλητικότητα και τίποτα δεν θα υστερούσαν από ντύσιμο, μια που τώρα πια δεν υπάρχει και η ποδιά, από ντύσιμο μέχρι χειρονομίες, καμώματα και ματιές. Δεν θα υστερούσε μια κοπέλα μαθήτρια σε τίποτα από μια εταιριζωμένη γυναίκα μιας κάποιας παλαιότερας εποχής. Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πια θα λέγαμε, να μάλιστα πάρτε, φορούν οι γυναίκες κάτι ρούχα, κάτι παντελόνια με ένα πολύ λεπτό ύφασμα, που τυχόν θα τα φορούσαν οι πόρτες μέσα στα άντρα τους. Σήμερα βγήκανε στον δρόμο. Χωρίς αυτές να λέγονται πόρνες γυναίκες. Μπορεί να είναι σοβαρές γυναίκες, σοβαρές εντός εισαγωγικών. Αλλά για αυτή την περίπτωση κυκλοφορούν έτσι στον δρόμο. Δηλαδή δεν υπάρχουν πια πόρτες των καταγωγείων. Οι πόρτες έπαθαν αγγίλωση. Και κυκλοφορεί κανείς πλέον, είναι ένα καταγώγιο πια ολόκληρη κοινωνία μας. Βλέπετε, το θέμα είναι πολύ σπουδαίο. Δεν θα πρέπει να προσέξουμε την ηθική ακαιρεότητα του παιδιού μας? Βέβαια, θα μου πείτε εδώ ότι πρωτίστως είναι θέμα οπτικής γωνιάς. Το πώς βλέπουμε το ζήτημα αυτό.
Δυστυχώς έτσι πρέπει να μιλήσουμε, διότι δεν είναι πια αυτονόητο για τους χριστιανούς ότι η αγνώτης και η εγκράτεια για το αγόρι, πολλό μάλλον για το κορίτσι. Λέω πολλό μάλλον, ουσιαστικά είναι το ίδιο. Αλλά μιλάω τοποθετημένος πάνω σε κάποιες συνήθειες, ας πούμε ελληνικές. Διότι μία ηθική υπάρχει και για το αγόρι και για το κορίτσι. Δεν είναι πια αυτονόητο το παιδί μας να μείνει εν παρθενία πρώτου γάμου έως των γάμων. Και μάλιστα δεν είναι αυτονόητο σε χριστιανούς γονείς οι οποίοι εξομολογούνται και κοινωνούν, γιατί έχουν εσφαλμένη οπτική γωνιά, βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Μάλιστα αν είναι το αγόρι θα πω, δεν βαριέσαι αγόρι είναι. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί μου. Διότι αν κανείς επαγγέλλεται θεοσέβεια, είναι χριστιανός, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το σημείο αυτό. Δεν είναι παρονηθής. Η Αγία Γραφή είχε πλήστα όσα σημεία αναφέρεται, και Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και οι πατέρες διαρκώς φωνάζουν και μιλούν για το θέμα αυτό. Ο Ιερός Χρυσόστομος, στο λόγο του εκείνον τον μακρύ και σπουδαίο περιετροφής των τέξτων, λέγει ότι πρέπει να παντρεύει κανείς το παιδί του νωρίς, μάλιστα λέγει πρώτη στρατεία, κι άλλη φορά σας το έχω πει αυτό, για να μην προσβληθεί από την πορνεία. Βλέπετε ότι είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα αυτό. Βέβαια έχω και άλλες φορές μιλήσει και δεν θα ήθελα να μείνω στα ίδια σημεία, αν εσείς κάποια κρότα είσαστε οι ίδιοι που με ακούτε, αλλά θα πάρω άλλες εκείνες που μας παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού σε κάποιον άλλο τομέα, όπως εμπροκειμένο τη Σοφία Σιράκ, παροιμίες κλπ. Τι λέγει λοιπόν εδώ πέρα? Βέβαια θα πω και κάτι από την Καινή Διαθήκη προς το τέλος της παραγράφου, αλλά τώρα να δούμε τι λέγει η Παλαιά Διαθήκη πάνω σε αυτό. Λέγει τούτο: μη πρόσθεσε φαύλη γυναική, μέλη γαραποστάζει από χιλέων γυναικός όρνης, ή η οποία προστερών λιπαίνει στον φάιγγα. Παροιμίες 5,3. Μη προσέχεις, λέγει, φαύλη γυναίκα, εταιριζωμένη πρόσθεση, πόρνη γυναίκα. Μη την προσέχεις. Δηλαδή πρόσεχε, μη προσέξεις αυτή τη γυναίκα, μη την κοιτάζεις. Βέβαια, μέλη αποστάζει, λέει, από τα χείλη μιας πόρνης γυναικός. Αλλά για λίγο λιπαίνει τον φαριγκά σου. Μετά όμως, κατά την εβραϊκή φιλολογία, το μέλι, που πάρα πολλές φορές χρησιμοποιείται, θεωρείται το ύψιστον μέτρων γλυκύτητος. Συνεπώς θα λέγαμε εδώ ότι και η πορνεία είναι το πιο ελκυστικό πράγμα εις τον άνθρωπο, γι' αυτό και ελκύει πάρα πολύ. Αλλά η πόρνη όμως έχει και τα γλυκόλογα, με τα οποία παγιδεύει τους άνδρες. Έχει την τέχνη της. Είναι και αυτό μία τέχνη, την οποία υπαγορεύει η Ιδονή και ο διάβολος μαζί. Με τη φράση «μέλη αποστάζει από χιλέων γυναικός πόρνης», μπορεί όμως κανείς να κατατάξει σε αυτό το μέλη της πόρνης γυναικός όλη την ερωτική φιλολογία. Είτε αυτό λέγεται ποίηση, είτε θεσμογραφία, είτε μυθιστόρημα, είτε ακόμη εικόνες έντυπες, είτε κινούμενες, όπως είναι η τηλεόραση και ο κινηματογράφος, είτε ακόμη ως ακρόαμα, με όλα εκείνα τα ερωτικά τραγούδια που ακούει κανείς κατά κόρον από το ραδιόφωνο, από τα μαγνητόφωνα. Το πιο μικρό ταξίδι να κάνει θα βάλει ο οδηγός το μαγνητόφωνο και θα ακουστούν βεβαίως τέτοια τραγούδια. Όλη αυτή βέβαια η ερωτική, θα λέγαμε, φιλολογία κυριολεκτικώς κατακλείζει την εποχή μας. Όλα αυτά συνιστούν το μέλι της πόρνης γυναικός. Και στα μέσα μαζικά, στα μαζικά μέσα, θα λέγαμε, ενημερώσεως, στη διαφήμιση, στο δρόμο, στα οχήματα, στους τόπους αναψυχής και παραθερισμού, παντού, στην τέχνη, παντού. Υπάρχει κατακλυσμός αυτού του πορνικού μέλητος. Αυτής δηλαδή, θα λέγαμε, της πορνικής φιλολογίας. Τα πάντα δηλαδή του πολιτισμού
υπηρετούν αυτών των ερωτισμών. Γι' αυτό ο πολιτισμός μας βασικά είναι νοσηρός, είναι άρρωστος. Και συνεχίζει πάνω σε αυτό το βιβλίο της Σοφίας, το βιβλίο των Παροιμιών, από όπου και θα συμπληρώσω ότι σαν αφορμή δίδει το βιβλίο της Σοφίας σειρά. Ύστερον μέντη, πικρότερον χωλής ευρύζει και εικονημένον μάλλον μακέρας διστόβου. Αλλά μετά, όλα γλυκά, μέλη γλυκά. Μετά λέει θα τα συναντήσεις, θα βρεις πικρότερα από τη χωλή. Όπως ομοίως και αυτό στην εβραϊκή φιλολογία ήταν το μέτρον πικρίνας. Γι' αυτό λέγεται πικρότερα από τη χωλή. Και ακόμα θα βρεις ότι αυτά όλα που έκανες στάθηκαν για σένα ένα δίκοπο καλοακονισμένο μαχαίρι. Είναι φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, αυτός ο ερωτισμός που κάποτε καταλήγει κατά κυριολεξία εις αυτό το δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή, καταλήγει και σε φόνο. Και συνεχίζει το βιβλίο των Παροιμιών. «Της γάρ αφροσύνης υπόδες, κατάγουσι τους χρωμένους αυτοί με τα θανάτου εις τον άδειν, τα δε ίχνη αυτής που κερίδεται». Της αφροσύνης υπόδες, εδώ ταυτίζει, όπως λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, ταυτίζεται η πόρνη με την αφροσύνη. Βέβαια, πολύ φυσικό. Τα πόδια λοιπόν της πόρνης γυναικός, δηλαδή της αφροσύνης, οδηγούν σε εκείνους που τη χρησιμοποιούν σε αυτόν τον θάνατον και εις τον άδειν. Και τα ίχνη της, τα βήματά της, ουκερίζεται, δεν είναι σταθερά. Είναι τρικλίζοντα, είναι κλονιζόμενα τα βήματά της. Τι σημαίνει εδώ? Σημαίνει ότι η αφροσύνη είναι αμυαλοσύνη και ασωτεία που δεν μπορεί να έχει ποτέ σταθερά βήματα. Είναι δυνατόν ποτέ? Διότι όταν αρχίσει ο άνθρωπος την αμαρτία των σαρκικών πράξεων, παίρνει κατήφορο. Και στον κατήφορο δεν υπάρχει σταθερότης βήματος. Δεν υπάρχουν ερίσματα. Είδατε, ούτε ερίζεται. Δεν υπάρχουν ερίσματα. Δεν υπάρχουν στηρίγματα. Παίρνει κανείς την κατρακύλα. Παίρνει τον κατήφορο. Και όχι σπάνια έρχεται ακόμη και αυτός ο βιολογικός θάνατος.